Αυτό που λένε ότι αυτές οι εκλογές είναι για την ύπαρξή μας καθοριστικές, το ίδιο που γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες που το κάνουν τόσο ακραίο, ότι τελειώσαμε, εδώ διακυβεύεται η ύπαρξή μας και το δικαίωμά μας να είμαστε αυτεξούσιες και αυτεξούσιοι. Το είπε και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ότι αυτές οι εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι την 1η Δεκεμβρίου είναι υπέρ βωμών και εστιών για την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Γεροβασίλη είναι γιατρός. Ο κύριος Παύλος Πολάκης είναι γιατρός. Και με τα εμβόλια, τα οποία ήταν σε πειραματικό στάδιο και που έγινε ένα πείραμα για το αν θα έχουν κάποια χρήση, αν πιάσουν δηλαδή στον κόσμο μάλλον, όχι αν έχουν κάποια καλή χρήση, κάποιο καλό αποτέλεσμα, αλλά αν θα πιάνανε στον κόσμο, ερχόμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ζήτημα γιατρών. Ωραία. Όταν υπάρχει ένα καινούριο προϊόν ιατρικό, φαρμακευτικό, κάποιο σκεύασμα το οποίο θέλουν να δοκιμάσουν, πηγαίνουν σε κάποιες ειδικές ομάδες, οι οποίες αποζημιώνονται με κάποιο τρόπο για το ότι θα συμμετάσχουν στο πείραμα. Γίνονται πειραματόζωα. Όταν ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα το πειραματικό σκεύασμα με το διακύβευμα του αν θα μπορέσει να πιάσει στον κόσμο, κανείς δεν είπε ότι είναι πειραματικό, εφόσον δεν μπήκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα δοκιμαζόταν. Όλοι οι γιατροί λοιπόν που ήταν κυβερνητικοί, Παγώνη, Σύψας και διάφοροι που δεν ήταν γιατροί, Μαγιορκίνης από το Λονδίνο, όχι πώς λεγόταν εκείνος, λάθος, όχι Μαγιορκίνης, αλλιώς λεγόταν, ο Μαγιορκίνης είναι υποτίθεται γιατρός, τέλος πάντων δεν τους θυμάμαι και όλους, δεν έχει και σημασία, κανείς δεν είπε ότι, ότι το σκεύασμα είναι δοκιμαστικό, ότι είναι πειραματικό ακόμη και ότι δοκιμάζεται στον πληθυσμό. Ίσως αν γινόταν αυτό γνωστό και τονιζόταν, μπορεί να μην υπήρχε και τόση φανατικότητα, τόσος φανατισμός γύρω από αυτό. Αλλά επίτηδες το άφησαν έτσι φλού για να γίνει πιο ωραία η διαφημιστική καμπάνια. Να φανατιστούν οι μεν, να φανατιστούν οι δε και να λένε οι μεν τους δε ψεκασμένους ό,τι ακριβώς είχε πει ο Πρωθυπουργός. Ποιος είναι ο ρόλος των γιατρών βέβαια σε αυτό? Μάλλον να ξεκινήσουμε από το ρόλο των αριστερών κομμάτων. Εφόσον τοποθετήθηκε υπουργός με το που εμφανίστηκαν τα εμβόλια ο ναζιστής Σανασάκης, ένας λόγος ήταν αυτός να μην τον ακολουθήσουν τα αριστερά κόμματα. Το κουκουέ το έκανε αβαβά και πήγανε όλοι σιγά σιγά και σαν παναγίτσες και σηκώσανε το μανίκι και προτείναν το, πώς το λένε, το μπράτσο τους για να τους κάνουν το εμβόλιο. Τώρα δείχνω το αριστερό μου μπράτσο, όπως κάνανε οι αριστεροί. Λοιπόν, και γι' αυτό και το κουκουέ, πώς το λένε, αποζημιώθηκε γι' αυτό το αβαβά που το έκανε να ακολουθήσει ένα ναζιστή. Εγνωσμένο ναζιστή και ρατσιστή. Λοιπόν, ανέβηκαν τα ποσοστά του υποτίθεται. Είναι πολύ καλό αποκούμπι, πολύ καλό δεκανίκι του συστήματος, βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είχε τον Πολάκη, ο οποίος γάβγιζε, φώναζε ότι δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό. Δεν είπε ποτέ ότι είναι πειραματικό. Ο ρόλος των γιατρών λοιπόν ήταν
να ενημερώσουν τον κόσμο ότι αν θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το πείραμα, θα γινόταν πειραματόζω, εν γνώση του, φυσικά. Άμα είσαι θανατοπινίτης, ξέρω εγώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, άμα είσαι παιδί με νοητική καθυστέρηση και είσαι σε ίδρυμα. Φυσικά εκεί δεν τους ρωτούσαν τα καθυστερημένα παιδιά, άμα είσαι ομάδα υψηλού κινδύνου, ομοφιλόφιλος, εκδιδόμενος, εκδιδόμενη και θέλεις να βγάλεις κάποια χρήματα για να συνεχίσεις τη ζωή σου, φυσικά θα έπρεπε να σε αποζημιώνουν. Λοιπόν, οι γιατροί όμως το ρίξανε μόνο όσοι αντέδρασαν στην υποχρεωτικότητα και κυρίως σε αυτούς που δουλεύανε σε νοσοκομεία, οι οποίοι αρνήθηκαν, το οποίο είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Όπως ξέρουμε, αυτοί που δουλεύουν σε νοσοκομεία, είτε είναι διοικητικοί υπάλληλοι, είτε είναι νοσηλευτικό προσωπικό, είτε είναι ιατρικό προσωπικό, έχουν άλλη προετοιμασία για να δουλέψουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Κάνουν άλλα εμβόλια που δεν τα γνωρίζουμε εμείς, γιατί είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου αυτοί οι άνθρωποι. Έρχονται κάθε μέρα σε επαφή με μικρόβια, με ιούς, με βακτήρια που μπορεί να τους σκοτώσουν. Οπότε, χωρίς να κάνουν κάποια προετοιμασία ιατρική, δεν μπορούν να προσληφθούν σε νοσοκομείο. Αυτό κανείς δεν το είπε. Γιατί δεν το είπε, αυτό ήταν η πλάκα της υπόθεσης. Για να πώς να το πω, να αφήσουν τους γιατρούς απ' έξω, να τους κάνουν πώς να το πω, από συνάγωγους, να τους κάνουν να φαίνονται αντιδραστικοί όσοι δεν δεχτήκαν τους γιατρούς και το προσωπικό, εννοείται, των νοσοκομείων, που γυρίζανε διάφοροι εκεί πέρα και κάνανε απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Υγείας. Αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη από όλους και γι' αυτό τους πρόβαλαν οι τηλεοράσεις και τα κανάλια και τα διαδικτυακά μέσα. Γι' αυτό τους πρόβαλαν. Εκείνος ένας με μαλλιά, μακριά μαλλιά, ένας νοσηλευτής που ερχόταν από τη Λάρισα με τα πόδια για να διαμαρτυρηθεί κτλ. Αυτός ο Κυριούλης, για να μπει στο ελληνικό δημόσιο νοσηλευτικό σύστημα, στα νοσοκομεία μας, να δουλέψει στο νοσοκομείο της Λάρισας, κάνει μια σειρά πράξεων ιατρικών που εμείς δεν γνωρίζουμε, για τη δική του ασφάλεια και για την ασφάλεια των ασθενών που θα έρχονται σε επαφή μαζί του. Άρα με το που είδαν την υποχρεωτικότητα, δηλαδή τους ξαναπήραν πίσω αυτούς που τους είχαν αφήσει εκτός νοσοκομείων για 8 μήνες πόσο τους είχαν αφήσει, είναι πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή τώρα θα πηγαίνεις σε κάποιο νοσοκομείο και δεν θα ξέρεις αν αυτός έχει εμβολιαστεί ή δεν έχει εμβολιαστεί. Καλά, όλα αυτά που λέω τώρα είναι πλάκες. Δεν μπορεί να μπει σε νοσοκομείο εάν δεν κάνεις τα σωστά εμβόλια, δεν το συζητάμε. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό εννοώ, τέλος πάντων. Η εικόνα όμως ποια είναι που προβάλλεται, η εικόνα είναι η στρεβλή επανάσταση. Η στρεβλή επανάσταση. Είπαμε, λέμε την αλήθεια, αλλά όχι όλη την αλήθεια. Αυτή είναι παλιά τακτική. Ο κύριος λοιπόν Πολάκης, η κυρία Γεροβασίλη, είναι γιατροί αυτοί οι άνθρωποι και το κάνανε βαβά. Δεν βοήθησαν τον κόσμο, αλλά τον εξαγρίωσαν αυτούς που ήταν εναντίον του πειραματικού σκευάσματος. Τον κάνανε αποσυνάγωγο. Τον κάνανε ακοινώνητο, τον κάνανε ψεκασμένο. Τι ξέρει ο Κοσμάκης? Δεν ξέρει. Από αυτούς περιμένει, τους επιστήμονες. Δεν πρέπει λοιπόν να τιμωρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν πρέπει να εξαϊλωθεί? Πρέπει. Να λοιπόν για ποιον λόγο ήρθε ο Στέφανος Κασελάκης. Πώς μας είπε ότι γνώρισε τον σύζυγό του? Τον γνώρισε, ήταν νοσηλευτής σε εντατική στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τάιλερ Μακμπεθ.
και πήγαινε στους ανθρώπους που ήταν με COVID και ετοιμοθάνατοι με πνευμονικό είδημα στην εντατική και τους ψιθύριζε λόγια αγάπης και φροντίδας στο αυτί τους. Θα γίνεις καλά, μην ανησυχείς, να έχεις δύναμη. Και όλοι τον κοροϊδεύανε, λέει, στην εντατική που δούλευε ο Τάιλερ. Και του λέγανε, μα καλά, αφού θα πεθάνει, μην του μιλάς, μην της μιλάς. Τι λες τώρα, τι χαζομάρες είναι αυτές τις γελοιότητες. Κι όμως, μία από αυτές τις κυρίες, υποτίθεται, έτσι λέει το αφήγημα, ότι όντως επέζησε και όντως σηκώθηκε και έγραψε και βιβλίο που το αφιέρωσε στον Τάιλερ, Μακμπέθ. Έτσι ήρθε λοιπόν ο Στέφανος από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του κορονοϊού και μέσω του νοσηλευτικού συστήματος. Άρα πρέπει να εξαϊλωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έγινε δεκανίκη του συστήματος, με όχημα τον Στέφανό μας, και να αναγεννηθεί κάτι πραγματικά αριστερό. Θα μου πεις, έχουμε αμερικάνικο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που πόσο ωραίο και συνεπές και δημοκρατικό με τις διαδικασίες του, με τις εκλογές του, με τον ωραίο διάλογο, με το debate. Άλλη διαφήμιση από εκεί, συνέχεια debate. Δεν πρέπει να γίνει debate, μα πρέπει να γίνει debate, φυσικά. Το έλεγε και η κυρία Γεροβασίλη που μας λέει ότι αγωνιζόμαστε περί βωμών και αισθειών της αριστεράς. Κυρία μου, ήσουν γιατρός και ακολούθησες έναν αγράμματο ναζιστή. Κι άιντε εσύ να τον ακολούθησες, χεστήκαμε για σένα. Πρότεινες και σε κόσμο που σε είχανε γιατρό, που σε είχανε, σε κοιτούσαν έτσι. Είναι η γιατρός, αυτή θα μας πει τι να κάνουμε. Του πρότεινες ένα ψέμα. Δεν του είπες όλη την αλήθεια. Τον δίχασες. Και κύριε Παύλο Πολάκη, που σε σέρνανε τελευταίον να σηκώσεις το μανίκι για να κάνεις το εμβόλιο με το ζόρι. Έγινες, υποτίθεται, και αγωνιστής. Αγωνιστής ενάντια στις μεγάλες φαρμακευτικές. Αμδέ. Πρέπει να κατακριμνιστεί λοιπόν. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι μας το παρουσιάζουν ως θέμα ζωής και θανάτου. Δεν είναι όμως αυτό θέμα ζωής και θανάτου. Περνάμε την ώρα μας χαζογελώντας και κοιτώντας την τηλεόραση να δούμε τον, και ο κύριος Πέτρος Παπάς που είναι και αυτός ακόλουθος του Κασελάκη, ο γιατρός, ολόκληρος γιατρός τώρα, να η απόλυτη εξαήλωση των γιατρών και της της θεϊκής τους ιδιότητας αυτής που είχαν μέχρι τώρα, έγιναν και αυτοί ανθρωπάκια. Πώς ήταν οι γιατροί μέχρι τώρα, με το που παίρνεις το πτυχίο σου και ορκίζεσαι και παίρνεις τον όρκο, τον ιατρικό, δεν μπορείς να ακολουθήσεις κανέναν άλλον γιατρό, κανένα πρωτόκολλο. Και γίνανε ακόλουθοι. Πάνε και οι γιατροί, πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όμως είναι. Υπάρχει έγκλημα και τιμωρία.